Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Ένα βήμα πριν το Άγιο Όρος. Να εισέλθει στο Άγιο Όρος. Ο κεντρικός δρόμος. Της Ουρανούπολης, με τα μαγαζιά και έτσι. Πέμπτη. 10 Μαρτίου του 2022. Μέρες που λέμε στην Ουκρανία. Με το καλό να ξεμπερδέψουμε, δύσκολα τα πράγματα βέβαια. Δεν βλέπετε τα μαγαζιά σαν κουβαγιάς δι' άλλο. Γλίτσες, χορηματικά μπαστούνια και δεν συμμαζεύεται. Σήμερα ήταν ιστορική ημέρα για τα κάψιμα. Μιλάμε όλα πάνω από 2 ευρώ. Ακόμα και το πετρέλαιο. Που για μένα νοιάζομαι για το πετρέλαιο, αφού έχει τα αυτοκίνητα πως έχω, όλα πετρέλαιο και βενζίνη κανένα. Και δοκιμάσαμε να έρθουμε να δούμε πως θα κάψει το αυτοκίνητο. Φτάσαμε στην Ουρανούπολη και σε λίγο θα επιβαστούμε στο καραβάκι να μπούμε μέσα στο Άγιο Όρος. Δεν μας δέχονται όλα. Ας φύγουμε από τον κεντρικό του δρόμο και ας κατεβούμε στον παραλιακό που είναι η θάλασσα και υπάρχουν και τα μαγαζάκια μπορείς να πιεις τον καφέ σου και να απολαύσεις το φαγητό σου. Ήταν κάποτε ATM εδώ. Ομορφιές, πάρτε μάτι σε λίγο. Τέτοια εποχή, μην περιμένετε να δείτε κόσμο. Καλοκαίρι όλα αυτά εδώ πέρα προφανώς γεμίζουν. Καρέκλα, τραπέζι και δεν συμμαζεύεται. Θα δούμε και τα μαγαζιά με τα εκκλησιαστικά, γιατί είναι κλειστά ή να είναι μέσα και να μην το βλέπω. Μπορεί να είναι και μέσα. Και έτσι πλέον, ιστορική μέρα για τα καύσιμα. Πάνω από 2 ευρώ. Κάποτε φουλάραμε τα πάντα αυτοκίνητα με 80 και 100 ευρώ και τώρα θέλουμε 150. Σκέφτεται ο άλλος να πάει βόλτα, να πάει κάπου. Αυτό θα πει πόλεμος. Αρσανάς της Ουρανούπολης. Το κάθε, όπως και το κάθε μοναστήρι έχει τον αρσανά της σύλλη. Ας ανεβούμε από πάνω να δούμε και την υπόλοιπη θέα. Που λέτε δεν ξέρουμε πού να προσαρμοστούμε. Η ακρίβεια σαρώνει, οικονομικός πόλεμος. Βλέπετε εδώ ο κόσμος ψωνίζει το λεωφορείο, περιμένει να πάρει τους επισκέπτες. Θα βγουν από το Άγιο Όρος μέσα. Σε λίγο θα έρθει το καραβάκι. Ζεσταίνει η μηχανή του, αλλά έχει να πει χιόνι παρακάτω ο αρχηγός. Αλλά εντάξει, δεν το έχει πιάσει το δρόμο ακόμη, οπότε φοβερές παραλίες, η γλάρη όπως βλέπετε, φαίνονται. Μη φας, λέει γλάρο.
Από εκεί μέσα έρχεται το καραβάκι από το Άγιο Όρος. Πίσω από κάθε κουλπίσκο υπάρχει και ένα μοναστήρι. Και στο τέρμα εκεί είναι η Δάφνη που πάει, μάλλον είναι και η Αγία Άννα, η τελευταία στάση. Εμείς περιμένουμε να έρθει το καραβάκι να μπούμε μέσα. Καλώς ήρθατε στην Ουρανούπολη, λέει. Έχουμε COVID. Α, βέβαια. Θα πλένουμε τακτικά τα χέρια μας, πισινού μπεις αντιψυκτικό, λέει. Τέλειωσε τώρα ο COVID. Μας τον τέλειωσε ο Πούτιν, είπαμε. Γεια σου, Μπούμπι. Έχει Wi-Fi τη λεωφορείο. Από το στρατό έχω να μπω. Από το 93 που πήγα, φαντάρος. Και τα ταξί εδώ περιμένουν. Για όσοι δεν επιθυμούν λεωφορείο. Και εδώ βλέπετε οι επισκέπτες στην Ουρανούπολη ψωνίζουν αναμνηστικά. Μας χαιρετάνε. Γεια σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά εσείς. Με ξέρουν όλοι. Με χαιρετάνε. Για πάμε, λέει. Πάμε να δούμε τι λέει η επιγραφή εδώ πέρα στον Αρσανά. Είπαμε, ο Αρσανάς είναι αυτό. Ο πύργος της Ουρανούπολης, λέει εδώ. Πού να το διαβάσει αυτό όλο? Τέλος πάντων, λέει. Μαρτυρείται σε έγγραφο 1304, αλλά φαίνεται πως είναι παλιότερο. Εδώ φιλοξενείται και το Μάιο του 1389 ο Δεσπότης Βασιλέας Θεσσαλονίκης, ο Ιωάννης Παλαιολόγος, στην αρχική. Θα τα διαβάσει όλα αυτά. Εγώ το κάνω έτσι και εσείς κάντε το zoom άμα θέλετε. Κάντε puffs. Έχετε στα ξένα από ό,τι βλέπετε. Συνεχίζουμε. Πάμε και στο λιμανάκι από όπου θα έρθουν τα καραβάκια, να σας δείξω τα καραβάκια που φεύγουν οι επισκέπτες. Και φεύγουν και έρχονται φυσικά. Απαγορεύεται στάθηση και στάθηση, αφαιρούνται πινακίδες. Ένας εκεί με το Hilux είναι θαραλέος, το έβαλε, αγνώντας τις πινακίδες. Καρδιτσιώτης είναι από ό,τι βλέπουμε. Κάνε 16-72. Γιατί ρε αδερφέ το άφησε? Χιονάκι εκεί μπροστά, κάτι συνάντησε ο άνθρωπος. Και εδώ λέει απαγορεύεται στάση και στάθμιση χώρου είσοδο έξοδος εργοταξίου. Αλλά είναι για εδώ. Βλέπετε. Και πάμε στο καραβάκι. Στα καραβάκια μάλλον. Μάλλον ένα είναι, η πορταΐτησα μόνο. Αυτά είναι τα ταχύοπλα, τα λεγόμενα που σε πηγαίνουν απέναντι μέσα στα μοναστήρια. Αυτό κάνει 35 λεπτά με 40, 30-40 λεπτά να σε πάει. Ενώ είναι και τα αργά, τα flat, που κάνουν 2 ώρες γιατί κάνουν πολλές στάσεις. Βλέπετε, εδώ επιβαίνει ο κόσμος. Καλά, εκείνο είναι ψαράδι, έτσι, μην το... Χωράει 10 άτομα μέσα, πιστεύω λόγω COVID να τα βάζει τα 10 άτομα. Και εδώ θα έρθει το καραβάκι που λέτε, να αφήσει τον κόσμο. Φοβερή όμορφη. Αέρα 24 χιλιόμετρα. Έχουμε παγώσει και 2 βαθμοί θερμοκρασία πάνω από το 0. Από παραλίες σκίζουν όμως. Εδώ τι λέει, η Ουρανούπολη λέει όχι στην εξόρυξη. Αυτά, για να κλείσουμε με τον Αρσανά.